Οπότε σχολιάζω δηλώσεις ή ανακοινώσεις κάποιων φορέων της περιφέρειάς μας. Mm-hmm. Πολύ δε περισσότερο ότι μια δήλωση, μια ανακοίνωση δεν γίνεται για πρώτη φορά, αλλά έχει γίνει και στο παρελθόν κατά επανάληψη. Αυτό εμένα που με ενδιαφέρει και αυτό που αγωνίζουμε καθημερινά, κύριε Γκέρτα, είναι πραγματικά να προβάλλουμε και να προωθήσουμε συνολικά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εγώ δεν θα μπω στους τοπικούς διαχωρισμούς που προσπαθούν κάποιοι να διαμορφώσουν, να επιβάλλουν όχι μόνο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιφέρειες και στις 13 περιφέρειες της χώρας μας για ευνόητους λόγους. Επομένως, εγώ κοιτάζω συνολικά την εικόνα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ενδιαφέρουν και οι 5 περιφερειακές ενότητες ξεχωριστά, καθώς επίσης και τα 2 νησιά. Αυτή είναι η δράση, ο συλλογισμός και του Περιφερειάρχη, αλλά και μου του ίδιου και όλων των ανθρώπων που ασκούν διοίκηση. Να σας το θέσω τότε, κύριε Αντωνιάδη, διαφορετικά. Να ρωτήσω το εξής. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την κατανομή ουσιαστικά των χρημάτων και στις 5 περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας? Γιατί εδώ τίθεται θέμα διαχωρισμού των ανισότητας μεταξύ των περιφερειών. Ουσιαστικά δηλαδή ότι ο μεγαλύτερος όγκος χρημάτων πηγαίνει προς Θάσο και Καβάλα και είναι ελάχιστα τα χρήματα τα οποία δίδονται στη Δράμα και στην Ξάνθη. Έτσι, γιατί τέθηκε και το θέμα αυτό, ότι και η Ξάνθη παραπονιέται για την κατανομή των χρημάτων. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο σας είπα διονύζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θα σας πω χαρακτηριστικά ότι όταν πηγαίνω στην Αλεξανδρούπολη με κατηγορούν οι ευρύτες ότι επειδή κατάγομαι από την Καβάλα ευνοώ την Καβάλα. Όταν είμαι στην Καβάλα με κατηγορούν οι Δραμινοί ότι ευνοώ την Καβάλα. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικά, αυτό το γνωρίζω και υφίστανται όλοι οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, ιδίως του τουρισμού, οι οποίοι και ασκούν και πραγματικά διοίκηση. Γιατί τους υπόλοιπους 5 θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, οι κάτοικοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν τους γνωρίζουν. Εγώ θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι όταν έγινε η προβολή της περιφέρειας μας μέσα από το Euronews, αυτό το παγκόσμιο τηλεοπτικό και διαδικτυακό δίκτυο, όταν βάλαμε με προσωπική απόφαση και του Περιφερειάρχη αλλά και μου του ιδίου το σπίτι του Αγκίτη της Δράμας στην πεντάλεψη αυτή προβολή του βίντεο στο Euronews, το τι άκουσα εδώ στην Καβάλα και στην Θάσο, που εξαίρεσε την Θάσο, που η Θάσος πράγματι είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στην περιφέρειά μας, όλη η Θάσος, ο δήμαρχος, οι φορείς της Θάσου, αλλά και εδώ οι πόλοι της Καβάλας, όλοι οι δήμαρχοι της Καβάλας και του Νέστου και του Παγκαίου, τα βάλανε μαζί μου γιατί δεν πρόβαλα την Καβάλα ή την Θάσο και έβαλα το σπίτι του Αγκίτη. Επομένως, το γνωρίζω ότι από τη στιγμή που ασκώ διοίκηση, από τη στιγμή που έχω αυτή την θέση ευθύνης, είναι εύκολα για οποιοδήποτε να κάνει κριτική και ιδίως επαναλαμβάνω περιορίζοντας τα τοπικά του χωρικά στεγανά. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να μπορέσω πραγματικά να προβάλλουμε και να προωθήσουμε το τουρισμό στην περιφέρειά μας. Τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται και μπορώ να πω και τα τελευταία γενικά χρόνια γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια από όλες τις διοικήσεις και γι' αυτό και βλέπετε ότι σιγά σιγά χτίζουμε σταδιακά το brand name της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν κατηγορούν κάτι την νυν διοίκηση της περιφέρειας, ας μας πούνε αυτοί οι οποίοι κατηγορούν την νυν διοίκηση της περιφέρειας τι κάνουν οι προγενέστεροι για την Δράμα ειδικότερα. Αν υπήρχαν κάποιες εκδηλώσεις ή κάποιες δράσεις οι οποίες τις έκοψε η σημερινή διοίκηση. Τον αντίον συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε τις δράσεις όπως το Grand Open Φαλακρού με ένα σημαντικό ποσό και μάλιστα σύμφωνα και με τις δηλώσεις των ίδιων των παραγόντων οι οποίοι διαχειρίζονται τον Φαλακρό φέτος, παρόλο που έπεσε πάρα πολύ χιόνι, δεν λειτουργήσε όχι για ευθύνη της περιφέρειας, αλλά ήταν οι δρόμοι κλειστοί και υπήρξε πτώση του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο φυσικά δεν ευθύνεται ότι η περιφερειακής τουρισμού. Υπάρχουν οι δράσεις οι οποίες είναι για την δραμινογνωσία. Υπάρχουν την προηγούμενη πριν 15 μέρες, αλλά αυτά τώρα δεν μ' αρέσουν να τα ανακοινώνουμε από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση. Αν και κάποιοι προσπαθούν να ανακοινώνουν μέσα από το διαδίκτυο κάποιες δράσεις, οι οποίες φυσικά στη συνέχεια δεν ξέρω πώς περπατάνε. Συναντηθήκαμε με τον πρόξενο της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη για να προβάλλουμε
τον Ίνο Τουρισμό στη Δράμα. Συνολικά όμως, εγώ κοιτάω την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση και στον οδικό τουρισμό και από το τελωνείο των Κήπων αλλά και από το τελωνείο της Νηφαίας. Έχουμε μια μεγάλη αύξηση στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση από όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος, σε ποσοστό 24,5%. Επομένως, χτίζουμε λιθαράκι-λιθαράκι την τουριστική προβολή της περιφέρειάς μας. Κύριε Αντωνιάδη, η αλήθεια είναι πως η Θάσος είναι η ναυαρχίδα σε ό,τι αφορά τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Παρ' όλα αυτά, δεν θα έπρεπε να δοθεί και λίγο περισσότερη βαρύτητα στον χειμερινό τουρισμό, ούτως ώστε να έχουν μια μικρή τουριστική ανάπτυξη και οι άλλες περιοχές? Μέσα σε αυτές εντάσσεται και η Δράμα. Γιατί το λέτε αυτό? Πέρσι θυμάστε τη χιονόπτωση που είχε η Δράμα? Τη χιονόπτωση πέρσι θυμάστε? Πόσες μέρες χιονόπτωση είχε ο νομός της Δράμας? Πέρσι όχι, πρόπερση, δεν είχε. Πέρσι δεν είχε. Ναι. Πρόπερση. Είδατε, άρα πρόπερση δεν ήμουν εγώ την περιφέρεια. Ναι. Πέρσι δεν είχαμε καθόλου χιονόπτωση. Καθόλου. Και φέτος που έχουμε χιονόπτωση, δεν ξέρω ποια ευθύνη είναι, να παραμένει κλειστό το Σαββατοκύριακο το χιονοδικό κέντρο, γιατί δεν μπορεί να ανεβεί κάποιος απάνω. Γιατί η συγκεκριμένη ή οποιοδήποτε άλλος δεν ασκεί κριτική στους δήμους, οι οποίοι έχουν και τα μηχανήματα για τη διάνοιξη του δρόμου? Εδώ υπόθηκε, κύριε Αντωνιάδη, παραδείγματος χάρη, υπόθηκε ότι στην έκθεση αυτή που συμμετείχε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Επομένως, δεν μου απαντήσατε γι' αυτό. Ναι. Βλέπω κατηγορίες για τους δήμους, ότι ήταν αρμοδιότητες για τους δήμους που έμεινε κλειστός ο δρόμος λόγω χιονόπτωσης. Ή για δεν άκουσα για την διακοπή της ηλεκτροδότησης από κατηγορίες για την ΕΔΕΗ, που δεν έχει υποκαταστήσει ακόμα την βλάβη. Ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμα ο δρόμος για την ασφαλή μετακίνηση των επισκεπτών. Καλά κάνετε και θέτετε αυτά τα ερωτήματα, γιατί πρέπει οι αρμόδιοι να τα απαντήσουν. Εμείς δεν είμαστε βέβαια αρμόδιοι πάνω σε αυτό. Όχι, εδώ αυτοί οι οποίοι κάνουν κριτική. Υπόθηκε λοιπόν, κύριε Αντωνιάδη, υπόθηκε ότι στην έκθεση νομίζω ότι πριν από τα Χριστούγεννα, στην οποία συμμετείχε η περιφέρεια στην Αθήνα, ότι ας πούμε δεν υπήρχαν φυλάδια της Ονειρούπολης, που είναι μια από τις μεγαλύτερες, και το ξέρετε και εσείς, γιορτές όχι μόνο της Δράμας, έτσι, και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ή παραδείγματος χάρη σε μια έκθεση στη Ρωσία η οποία πραγματοποιήθηκε, δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν τότε θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, ότι δεν υπήρχαν φυλάδια ας πούμε από την περιφερειά μας. Κατηγορίες δηλαδή για έλλειψη οργάνωσης, καταλάβατε. Εντάξει τώρα, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Ειλικρινά σας το λέω, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εσείς θεωρείτε ότι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Κύριε Τσάκη, πραγματικά έτσι το λέω με όλη την καλοσύνη που θέλω να το πω. Όταν στέλνουμε την ανακοίνωση ότι θα συμμετάσχουμε σε διάφορες εκθέσεις, ξέρετε, και στους δήμους και στα επιμελητήρια και στους ξενοδόχους, ξέρετε ότι κανένας δεν συμμετάσχει. Εκτός από το Δήμο της Καβάλας, που πια είναι οργανωμένος στις εκθέσεις, και μερικές φορές ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Για ποιο λόγο, κύριε Αντωνιάδη, δεν θέλω αυτό δηλαδή. Αυτό θα το πείτε στους αυτό είναι κάτι δημάρχους. Που δεν γνωρίζαμε. Ναι. Είδατε εσείς που δηλαδή στέλνετε πρόσκληση στους δήμους και δεν υπάρχει ανταπόκριση. Είδατε εσείς που θέλω το Δήμο Δράμας να συμμετάσχει σε μια τουριστική έκθεση? Όχι, από όσο γνωρίζω. Τώρα θα πάμε στη Βουλγαρία, θα πάμε στην Σερβία και στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι. Ανοιχτά μέσα από το ραδιόφωνο σας απευθύνω πρόσκληση σε όλους τους δήμους του νομού Δράμας, της ΠΕ Δράμας, να συμμετάσχουν στο περίπτωτο της περιφέρειας. Είτε λέγεται Δήμος Παρανεστίου, είτε λέγεται Ένωση Ξενοδόχων Δράμας, είτε λέγεται Δήμος Δράμας. Γι' αυτό κάνουμε εμείς τα περίπτωτα, για να έρχονται οι ξενοδόχοι, οι δήμοι και τα επιμελητήρια. Ναι, από τη δική σας την πλευρά υπάρχει, λέτε, η ενημέρωση, απλώς δεν υπάρχει ανταπόκριση από την άλλη την πλευρά. Αυτό έχουμε πει 15 φορές. Έχουμε βγει πάντως όλα τα σάκια και έχουμε πει ότι θα πάμε στις 3 παραδοσιακές εκθέσεις που γίνονται στις Βαλκανικές χώρες. Επαναλαμβάνω, Σόφια, Βελιγράδι και Βουκουρέστι. Είναι η έκθεση του Βερολίνου, είναι συγκεκριμένες εκθέσεις που πάμε. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να έρθει, είναι πολύ εύκολο. Μπαίνει στο site της περιφέρειας και το βλέπει. Θα πάμε στην έκθεση του Βερολίνου και στην έκθεση της Μόσχας. Και μετά πάμε στην έκθεση του Λονδίνου. Κύριε Αντωνιάδη, και κάτι ακόμη που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, τώρα το να λέμε ποιος θα ανακάλυψει την Αμερική, τώρα νομίζω αυτά είναι. Mm-hmm. Ναι. Και κάτι ακόμη που ήθελα να σας ρωτήσω. Ο σχεδιασμός θα δοθούν σε βάθος πενταετίας 5 εκατομμύρια ευρώ,
4 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο μέσα στο 2019 θα δοθούν 1.800.000, μας είπανε. Καλά. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Δεν σημαίνει ότι θα ξοδευτούν τα 800. Και πέρσι είχαμε 950.000 για το 2018 και δεν τα ξοδεύσαμε αυτά. Ξοδεύσαμε πολύ λιγότερα. Δεν σημαίνει ότι θα ξοδευτούν τα 1.800. Και για να δείξει πραγματικά και ο Περιφερειακός ότι όντως πιστεύει στον τουρισμό, ότι μπορεί να αποτελέσει το στρατηγικό σχεδιασμό για την περιφέρεια μας ο τουρισμός, βάλαμε μέσα από το ευρυπησιακό μας πρόγραμμα 5,5 εκατομμύρια σε πρώτη τριετία. 5,5 εκατομμύρια για τουριστική προβολή της περιφέρειάς μας. Σε διάφορες δράσεις. Τώρα δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όταν δεν υπάρχει ένα παρατηρητήριο επισκεψιμότητας, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή να ξέρουμε πόσοι τουρίστες έρχονται στην περιφέρειά μας, από ποιες χώρες έρχονται, αν μένουν ικανοποιημένοι και πόσα χρήματα ξοδεύουν. Όλοι βαράμε στον αέρα διάφορους πυροβολισμούς, να το πω, χωρίς να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι βαλάντια τουριστών έρχονται ή από ποιες χώρες προέλευσης έρχονται αυτοί οι τουρίστες. Αυτό είναι στα σχέδιά σας να το δημιουργήσετε. Φυσικά, αυτό το παρατηρητήριο επισκεψιμότητας είναι στα σχέδιά μας να το δημιουργήσουμε. Εμείς τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε. Και όχι μόνο να πηγαίνουμε σε εκθέσεις ή να δίνουμε το φυλάδιο της Ονειρούπολης. Τώρα, φυλάδιο της Ονειρούπολης, όταν πια υπάρχει το USB, το ηλεκτρονικό πια, το διαδίκτυο που μέσα από εκεί προβάλλεται όλη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ πάμε στις εκθέσεις πια και το μοτίβο πια στις εκθέσεις είναι όσο δυνατόν λιγότερο έτυπο υλικό. Γιατί πια όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Αυτό εμείς δίνουμε τα φτασάκια μας, όπου εκεί μέσα προβάλλεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δηλαδή θα έρθει ένας tour operator ή ένας πράκτορας και θα του δώσουμε το φυλάδιο της Ονειρούπολης ή το φυλάδιο του Κοσμόπολης στην Καβάλα. Έχουμε το φλασάκι όπου δείχνει όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μάλιστα. Από τη μία θέλουμε να συγχρονιστούμε και από την άλλη ακόμα έχουμε εμείς το φυλάδιο. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω στο πλαίσιο της ενδιαφέρουσης αυτής συνέντευξης, κύριε Αντωνιάδη, είναι το εξής. Στο σχεδιασμό, συμμετέχουν της περιφέρειας, συμμετέχουν κάποιοι θεσμοθετημένοι φορείς, όπως είναι οι ξενοδόχοι, όπως είναι οι τουριστικοί πράκτορες, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος βγαίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας. Δεν κάναμε δημόσια διαβούλευση. Πότε ξανά έγινε στα χρονικά της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, στα 8 χρόνια που είναι ο θεσμός, από το 2011, από 1/1/2011 μέχρι και σήμερα, 8 χρόνια, να γίνει δημόσια διαβούλευση στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα, που συμμετείχαν όλοι οι φορείς για την κατάρτιση της τουριστικής προβολής της περιφερειάς μας, όπου είχαν προσκληθεί όλοι. Η Ένωση Ξενοδόχων, τα επιμελητήρια, οι εμπορικοί σύλλογοι, οι δήμαρχοι. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό? Στη δικιά μου τη θητεία έγινε αυτό. Ήδη δεν έχουμε σχεδιάσει το φορέα διαχείρισης τουρισμού όπου συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα επιμελητήρια και από τις ενώσεις ξενοδόχων. Από την ΕΔΡΑΜΑ είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Γιατί το λέτε αυτό δηλαδή? Ή δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διεύθυνση τουρισμού που επιτρέπεται μια ολόκληρη περιφέρεια να μην υπάρχει διεύθυνση τουρισμού στο οργανόγραμμά της? Αυτές είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες νομίζω ότι πρέπει να κτίσουμε από κοινού με τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των εφορέων. Εγώ δεν είπα ότι γνωρίζω τον τουρισμό. Και εγώ το μαθαίνω. Γι' αυτό και δίνω βήμα στους ξενοδόχους και στους εμπορικούς συλλόγους, στα επιμελητήρια, οι οποίοι και γνωρίζουν το αντικείμενο αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν μου απαντάνε όμως όλοι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, συγκεκριμένοι τώρα κάνουν κριτική και από την ΕΔΡΑΜΑ, εγώ δεν έχω δει άλλη κριτική, ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, το Euronews είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα και το λέω παντού. Δεν πρόβαλα την Εθάσο και την Καβάλα και τα άκουγα εδώ στην Καβάλα και στην Εθάσο. Μα τους έλεγα ότι η Εθάσος δεν χρειάζεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή την προβολή. Η προβολή ήταν οι άγνωστες ομορφιές της περιφέρειας μας. Και θεώρησα σκόπιμο, όπως και ο Περιφερειακός, να προβάλλουμε το σπήλαιο του Αγκίτη. Και μου την πέσανε όλοι οι Καβαλιώτες και η Θάση. Μάλιστα. Επομένως δεν θα μου πούνε. Καταλαβαίνετε.